Όπως για παράδειγμα, τι κοινό μπορεί να έχει η θεραπεία της επιληψίας με την θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας. Ας τα πάρουμε όμως με τη σειρά και να ξεκινήσουμε με ένα υπαρξιακό ερώτημα. Δηλαδή, γιατί μαζευτήκαμε εδώ σήμερα να μιλήσουμε για κετώνες ως ενεργειακό υπόστρωμα του καρδιακού μειός. Φαίνεται καταρχήν λίγο άσχετο σε σχέση με την υπόλοιπη θεματολογία του συνεδρίου. Η απάντηση είναι απλή, ότι δεν θα βρισκόμασταν σήμερα εδώ να μιλήσουμε για αυτό το θέμα αν δεν υπήρχε η μελέτη EMPA-REG. Η μελέτη που δημοσιεύτηκε πριν 1,5 περίπου χρόνο και που έδειξε ότι η χορήγηση εμπαγλυφλοζίνης σε άτομα με διαβήτη τύπου 2 και καρδιαγγειακό νόσημα στα πλαίσια αντιμετώπισης της υπερλιγεμίας μειώνει την καρδιαγγειακή θνησιμότητα κατά 40% περίπου. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μειώνει και την νοσηλεία για καρδιακή ανεπάρκεια κατά 35%. Ποσοστά πρωτόγνωρα και εντυπωσιακά. Επιπλέον, της μείωσης, η μελέτη έδειξε ότι το όφελος εμφανίζεται από τους πρώτους μήνες, από τις πρώτες μέρες. Οι γραμμές χωρίζονται, όπως βλέπετε, οι γραμμές Kaplan-Meier φαίνεται να διαχωρίζονται αμέσως με την έναρξη της μελέτης. Όπως είναι φυσικό, τα αποτελέσματα αυτά οδήγησαν σε πολλές συζητήσεις. Αμέσως έγινε προσπάθεια να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι μηχανισμοί. Η βελτίωση της γλυκαιμίας, της πίεσης, του σωματικού βάρους, του ουρικού οξέως θεωρήθηκαν μάλλον ανεπαρκείς εξηγήσεις, καθώς ήταν μικρές. Έγινε μεγάλη συζήτηση για τις αιμοδυναμικές μεταβολές, την αντιουρητική δράση, την εφοροπροστατευτική δράση του φαρμάκου και εκεί εντοπίστηκαν οι περισσότεροι, δικαίως θα έλεγα. Τα ερωτηματικά, ωστόσο, συνεχίστηκαν και παραμένουν. Παράλληλα και σχεδόν μαζί με τη δημοσίευση της EMPA-REG είχαμε και μια σειρά από μεμονωμένα περιστατικά εμφάνισης και τοξαίωσης σε άτομα τα οποία έπαιρναν τα φάρμακα αυτά, τους αναστολής των SGLT2. Και φάνηκε ότι ιδιαίτερα στους ινσουλινοπαινικούς ασθενείς υπάρχει μια αύξηση των κετονικών σωμάτων με τη θεραπεία αυτή. Ήρθε λοιπόν μετά από ένα χρόνο από τη δημοσίευση της EMPA-REG, ένας από τους πιο επιφανείς διαβητολόγους παγκοσμίως, ο Ιταλός ο Φερανίνη, ο οποίος εδρεύει στην Πίζα, και είπε ότι διατύπωσε την ακόλουθη υπόθεση. Ότι δηλαδή, καθώς η θεραπεία των SGLT2 χαρακτηρίζεται, με τους αναστολείς αυτούς χαρακτηρίζεται από αύξηση της παραγωγής κετονικών σωμάτων, ίσως η χρησιμοποίηση των κετονικών σωμάτων ως υποστρωμάτων από τον καρδιακό μη μπορεί να συμβάλλει στην καρδιοπροστασία που παρατηρήθηκε στην EMPA-REG. Μια υπόθεση την οποία κανείς μέχρι τότε δεν την περίμενε και δεν την είχε διατυπώσει πριν από αυτόν. Ας τα πάρουμε λοιπόν με τη σειρά. Να θυμηθούμε τι είναι καταρχήν αυτά τα κετονικά σώματα. Όλοι τα γνωρίσαμε στα πλαίσια της κετοξέωσης, της διαβητικής κετοξέωσης, μιας οξείας επιπλοκής, παρατηρείται συνήθως στο διαβήτη τύπου 1 και χαρακτηρίζεται πέρα από την αύξηση των κετονικών σωμάτων από βαριά ινσουλινοπαινία, υπεργλυκαιμία, λιπόλυση και μεταβολική οξέωση. Και μέχρι εκεί είχαμε σταθεί στη διερεύνηση αυτών των ουσιών. Θυμίζω λοιπόν ότι τα κυριότερα κετονικά σώματα είναι το ακετοξικό και το υδρόξυβουτυρικό, τα οποία μπορούν να αλληλομετατρέπονται, ενώ σε πολύ μικρότερη ποσότητα υπάρχει και η ακετόνη, η οποία καθώς είναι πτυτική, είναι εκείνη που αποβάλλεται με την αναπνοή και δίνει και τη χαρακτηριστική οσμή στην αναπνοή των ατόμων με διαβητική κετοξέωση. Φυσιολογικά λοιπόν τα κετονικά σώματα βρίσκονται σε μικρές ποσότητες στο αίμα, αυξάνονται όμως μετά από νηστεία, ιδίως μετά από παρατεταμένη νηστεία ή μετά από παρατεταμένη άσκηση. Η κύρια αποστολή τους, τουλάχιστον όπως την ξέρουμε κλασικά, είναι να προμηθεύουν με ενέργεια τον εγκέφαλο, ο οποίος δεν μπορεί να καίει ελεύθερα λιπαρά οξέα, σε καταστάσεις έλλειψης γλυκόζης. Και φαίνεται ότι με αυτόν τον τρόπο προστατεύουν από την υπογλυκαιμία και την πρωτεόλυση. Πράγματι, σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις ατόμων που έχουν ανεπάρκεια σε ένζημα τα οποία συμμετέχουν στην παραγωγή ενέργειας από τα κετονικά σώματα, παρατηρείται υπογλυκαιμία. Μετά από 8ωρη νηστεία, λοιπόν, τα κετονικά σώματα συμμετέχουν στο 6-8% της κάλυψης των ενεργειακών αναγκών. Μετά από τριήμερη όμως νηστεία, κοιτάξτε πώς αυξάνεται το ποσοστό αυτό, που μπορεί να φτάσει στο 1/3. Και αντίστοιχα, μετά από τριήμερη νηστεία, καλύπτουν την πλειοψηφία των ενεργειακών αναγκών του εγκεφάλου. Βλέπετε εδώ τι συμβαίνει, καθώς αυξάνονται οι μέρες της νηστείας, παλιά πειράματα αυτά από το 1970.
μειώνεται η κατανάλωση γλυκόζης, αυξάνεται αλλά μέχρι ενός σημείου η κατανάλωση των ελεύθερων λιπαρών οξέων και αυξάνεται πολύ η κατανάλωση του β-υδρόξυβουτυρίκου. Πάμε τώρα λίγο να ξαραχνιάσουμε το μυαλό μας και σε λίγο και σε περισσότερο έτσι, λεπτομεριακές γνώσεις βιοχημίας. Να θυμηθούμε λοιπόν, ευτυχώς τα είπε πριν από μένα λίγο και ο κύριος Ιωαννίδης και με βοήθησε, να θυμηθούμε λοιπόν ότι η κετογένεση, η παραγωγή δηλαδή των κετονικών σωμάτων, συμβαίνει αποκλειστικά σχεδόν στα μυτοχόνδρια των επατοκυτάροντα. Και τα κετονοσώματα λοιπόν παράγονται στο ύπαρ. Φυσιολογικά, τα ελεύθερα λιπαρά οξέα και η γλυκόζη συμμετέχουν στην παραγωγή ενέργειας μέσω της β' οξείδωσης τα πρώτα και της γλυκόλυσης τα δεύτερα και έχοντας ως κοινό παρονομαστή την παραγωγή ακέτυλωσης ενζύμου α, το οποίο μπαίνει μέσα στον κύκλο του Krebs για να παράγει στη συνέχεια δότες πρωτονίων και να μπει στην οξυδοτική φωσφορηλίωση. Εάν τα επίπεδα της γλυκόζης είναι χαμηλά, η γλυκόλυση προφανώς αναστέλλεται. Έτσι, αφού χρειάζεται να παραχθεί γλυκόζη που είναι χαμηλή, καταναλώνεται οξαλοξικό, το οποίο είναι μια ουσία που συμμετέχει στον κύκλο του Krebs, με αποτέλεσμα το ακέτυλο συνένζυμο α να μην μπορεί να συναντήσει αρκετό οξαλοξικό και ο κύκλος του Krebs να φρενάρει τρόπον την α σε κάποιο βαθμό. Αφού ο κύκλος του Krebs φρενάρει, το ακέτυλο συνένζυμο α συσσωρεύεται και διοχετεύεται εναλλακτικά προς την οδό της παραγωγής των κετονών, ακετοξικό καταρχήν και β' υδροξυβουτυρικό στη συνέχεια. Υπάρχουν τρία ένζημα τα οποία είναι πολύ βασικά στην παραγωγή των κετονικών σωμάτων. Το ένα είναι η ορμονευαίσθητη λιπάση, η οποία θα δώσει τα ελεύθερα λιπαρά οξέα από τα οποία θα προέλθουν τα κετονοσώματα. Μια καρβοξυλάξη του άκυλο συνενζύμου α, η οποία οδηγεί στην παραγωγή μαλών υλικού, το οποίο αναστέλει το μαλών υλικό την είσοδο των ελεύθερων λιπαρών οξέων μέσα στο μυτοχόντριο. Και το τρίτο ένζυμο είναι μια συνθετάση εδώ στα τελευταία στάδια παραγωγής του υδρόξυβουτυρικού οξέως. Εκείνο που είναι σημαντικό είναι πως η ινσουλίνη ασκεί ένα εποπτικό ρόλο αναστέλλοντας την ορμονευαίσθητη λιπάση, άρα την παραγωγή των ελεύθερων λιπαρών οξέων από τριγλυκερίδια, και ευωδώνοντας αυτό το δεύτερο ένζυμο, την καρβοξυλάση του μαλώνυλο συνενζύμου α, πράγμα που σημαίνει ότι αφού ευωδώνεται αυτό το ένζυμο, παράγεται μαλώνυλο συνένζυμο α, άρα αναστέλλεται η είσοδος των ελεύθερων λιπαρών οξέων μέσα στο μυτοχόνδριο. Με αυτούς τους δύο τρόπους λοιπόν η ινσουλίνη αναστέλλει ουσιαστικά και την παραγωγή των κετονικών σωμάτων. Άρα θα θυμόμαστε ότι όταν ο λόγος της γλυκαγόνης προς την ινσουλίνη είναι χαμηλός, δηλαδή όταν η ινσουλίνη είναι υψηλή, η κετογένεση καταστέλλεται. Ενώ στην αντίστροφη περίπτωση η κετογένεση ευωδώνεται. Φυσιολογικές καταστάσεις μπορεί να οδηγήσουν σε μικρή αύξηση των κετονικών σωμάτων, της τάξης των 0,5 μιλιμόλ, και τέτοιες καταστάσεις είπαμε ότι είναι η νηστεία, η παρατεταμένη άσκηση ή η δίαιτα πολύ υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά και πτωχή, πολύ πτωχή μάλιστα σε υδατάνθρακες, ενώ οι παθολογικές καταστάσεις που κάνουν μεγάλη κέτωση και κετοξέωση είναι λίγες, ο αρρύθμιστος διαβήτης τύπου 1, η αλκοολική κετοξέωση υπάρχει επίσης και η δηλητηρίαση από σαλκυλικά. Τώρα, γιατί αυξάνονται οι κετώνες όταν παίρνουμε SGLT2 αναστολής? Θυμίζω ότι τα φάρμακα αυτά αναστέλουν τους συμμεταφορείς γλυκόζης νατρίου στο εγγύς εσπειραμένο σωληνάριο, με αποτέλεσμα πολύ γλυκόζη να περνάει μέσα από τα σωληνάρια, τα εγγύς και τα αποεσπειραμένα και να αποβάλλεται στα ούρα. Τα φάρμακα λοιπόν αυτά αυξάνουν την απέκριση της γλυκόζης στα ούρα. Όταν υπάρχει λοιπόν γλυκοζουρία, αυτόματα μειώνεται η διαθεσιμότητα της γλυκόζης. Μειώνονται τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα, χάνεται γλυκόζη στα ούρα και έτσι η διαθέσιμη γλυκόζη είτε για οξείδωση είτε για αποθήκευση μειώνεται. Αυτό έχει δύο επακόλουθα. Το ένα είναι ότι μειώνεται η ινσουλίνη, είναι προφανές, με όποιο τρόπο και αν μειώσουμε τη γλυκόζη στο αίμα θα μειωθεί και η ινσουλίνη που παράγεται και βλέπετε εδώ μετά από θεραπεία με SGLT2 και οξέως με το κόκκινο και χρονίως με το πράσινο μειώνεται η ινσουλίνη και από την άλλη μεριά φαίνεται ότι υπάρχει μια στροφή προς το μεταβολισμό του λίπους. Η οξείδωση του λίπους λοιπόν αυξάνεται μετά από χορήγηση των SGLT2 αφού μειώνεται η διαθεσιμότητα της γλυκόζης. Υπάρχουν όμως και άλλες επιδράσεις στο μεταβολισμό. Τόσο οξέως όσο και χρονίως
τόσο πριν όσο και μετά το φαγητό αυξάνεται η έκρηξη της γλυκαγόνης. Βλέπετε εδώ, τόσο οξέως όσο και λιγότερο χρονίως πριν και μετά το φαγητό με τους SGLT2 αναστολής. Αυτό φαίνεται ότι γίνεται μέσω απευθείας επίδρασης των φαρμάκων αυτών στα αλφα κύτταρα. Και έτσι τελικά που φτάνουμε, λιγότερη ινσουλίνη, περισσότερη γλυκαγόνη, ο λόγος ινσουλίνης προς γλυκαγόνη προφανώς μειώνεται. Βλέπετε, τόσο οξέως με το κόκκινο όσο και χρονίως. Άρα, αν θυμηθούμε τι είπαμε τρεις διαφάνειες πιο πίσω, αφού μειώνεται ο λόγος ινσουλίνης προς γλυκαγόνη, τι θα αυξηθεί η παραγωγή των κετονικών σωμάτων. Και δεν μας προκαλεί λοιπόν έκπληξη, ίσως αυτό που μας προκαλεί έκπληξη είναι το μέγεθος, ότι η χρόνια θεραπεία με SGLT2 αναστολής, εδώ δεν μιλάμε για πολύ χρόνια θεραπεία βέβαια, είναι 4 εβδομάδες το πείραμα, παρόλα αυτά αυξάνει σημαντικά στα επίπεδα της μέτριας κέτωσης, της ήπιας προς μέτρια κέτωση, πολύ μακριά βέβαια από την κετοξέωση, τα επίπεδα του β' υδρόξυβουτυρικού, τόσο πριν, αλλά ακόμα και μετά το φαγητό, που βέβαια καταστέλλεται, αλλά όχι πλήρως όπως καταστέλλεται στις άλλες περιπτώσεις. Αριστερά είναι στους διαβητικούς, που το φαινόμενο είναι πολύ πιο έντονο, και δεξιά στους μη διαβητικούς. Τα κετονικά σώματα χρησιμεύουν, όπως είπαμε, για την παραγωγή ενέργειας, πώς το ακετοξικό και το υδροξυβουτυρικό μπαίνουν μέσα στα μυτοχόνδρια, όχι όμως των υπατοκυττάρων. Τα υπατοκύτταρα δεν χρησιμοποιούν κετονικά σώματα για παραγωγή ενέργειας, δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν γιατί τους λείπουν τα ένζημα. Τα μυοκαρδιακά όμως και τα μυϊκά κύτταρα μπορούν, όπως και η νευρώνος, όπως και πολλά άλλα κύτταρα. Δύο ένζημα εδώ είναι σημαντικά στην παραγωγή της ενέργειας, που μετατρέπουν το 3β υδροξυβουτυρικό καταρχήν σε ακετοξικό και μετά σε τι, τόσο η SCOT και όχι SGOT, αυτή είναι μια τρανσφεράση, αυτή είναι μια θυολάση, καταλήγει στην παραγωγή ακέτυλος ενζήμου α. Εκεί δηλαδή που φτάνει και το πυροσταφυλικό ουσιαστικά, όπως και τα ελεύθερα λιπαρά οξέα μετά τη β' οξείδωσή τους, το ακέτυλος ενζήμου α θα μπει στον κύκλο του Krebs και θα ακολουθήσει τη συνήθη οδό για την παραγωγή της ενέργειας. Ιδιαίτερα, λέει, χρησιμοποιούνται τα κετονικά σώματα στο κεντρικό νευρικό σύστημα, οι νευρώνες του οποίου αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν ελεύθερα λιπαρά οξέα για την παραγωγή ATP. Αυτό νομίζω το ξέρουμε όλοι. Αυτό που ίσως δεν έχουμε σκεφτεί είναι γιατί οι νευρώνες να μην θέλουν να χρησιμοποιήσουν ελεύθερα λιπαρά οξέα και να προτιμούν τη γλυκόζη και τα κετονικά σώματα. Μια πρώτη εύκολη απάντηση είναι ότι τα ελεύθερα λιπαρά οξέα δεν διαπερνούν τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό, αλλά αυτή είναι μια, επιτρέψτε μου το στρίβιν δια του αραβόνος έκφραση, διότι αν ήταν να πρέπει οι νευρώνες να χρησιμοποιούν ελεύθερα λιπαρά οξέα, θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να περνάνε τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό. Δεν είναι δηλαδή μια αδυναμία του συστήματος, είναι κάτι πιο βαθύ. Και εκείνο που φαίνεται ότι έχει σημασία είναι πως η καύση των ελεύθερων λιπαρών οξέων, όπως είπε και ο Γιάννης πριν, έχει μεγάλες απαιτήσεις σε οξυγόνο, και ο εγκέφαλος είναι ένα όργανο που δεν αντέχει καθόλου την ισχυμία. Οδηγεί σε μεγάλη παραγωγή υπεροξιδίου και ελεύθερων ριζών οξυγόνου, σε οξυδοτικό στρες, στο οποίο είναι πολύ ευαίσθητοι οι νευρώνες, και ο ρυθμός παραγωγής ATP είναι εν γέννη πιο αργός για κύτταρα τα οποία θέλουν αστραπιαία παραγωγή ενέργειας, όπως οι νευρώνες. Αυτά τα είπε ο Γιάννης και με βοήθησε, και εγώ δεν έχω βάλει πολλές διαφάνειες. Έχω όμως καρδιά που πάλεται που δεν είχε ο κύριος Ιωαννίδης, 1-0. Η συνεχής λοιπόν λειτουργία της καρδιάς απαιτεί πολύ μεγάλη. Είναι ένα αδιφάγο όργανο η καρδιά πλευράς ενέργειας. Έχει τις μεγαλύτερες απαιτήσεις οξυγόνου σε σχέση με τη μάζα της, αν συγκριθεί με άλλα όργανα. Για τη μυϊκή συστολή χρησιμοποιεί το 60-70% και το υπόλοιπο, το μεγαλύτερο μέρος, για την άντληση ιόντων. Και η οξυδοτική φωσφορολίωση προσφέρει το 95% της ενέργειας. Εδώ υπόθηκαν αυτά, αλλά θα τα περάσω λοιπόν εντάχει. Όποιο ενεργειακό υπόστρωμα και αν χρησιμοποιηθεί εκτός της γλυκόζης, όταν αυτή κάνει γλυκόλυση, καταλήγει σε παραγωγή ακέτυλος ενζήμου α. Αυτό μπαίνει στον κύκλο του Krebs. Εδώ παράγονται ιδότες πρωτονίων. Μετά τα ηλεκτρόνια τα οποία προσφέρονται, μεταφέρονται στην αλυσίδα μεταφοράς τους μέσα διαμέσου των κυτοχρωμάτων. Εδώ παράγεται το ATP και στη συνέχεια το ATP αποθηκεύεται σε δεσμό υψηλής, μάλλον δίνει το φωσφόρο του που αποθηκεύεται σε δεσμό υψηλής ενέργειας στην φωσφοκρεατίνη, η οποία αυτή αποτελεί το ενεργειακό νόμισμα του μυός, είτε του καρδιακού είτε του μυοσκελετικού. Αυτό που έχει σημασία εδώ είναι να πούμε ότι η καρδιά είναι πανφάγο όργανο, μπορεί να καταναλώνει όλα τα ενεργειακά υποστρώματα.
Προτιμάει τα ελεύθερα λιπαρά οξέα που δίνουν πολύ μεγάλη ενέργεια. Δίνουν λοιπόν το 60-90% της ενέργειας. Οι υδατάνθρακες το 10-40%. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η διαφορά οφείλεται, για παράδειγμα, στο αν είναι σε κατάσταση νηστείας ή μεταγευματική το άτομο, αλλά και σε πολλούς άλλους παράγοντες. Και έχουμε και τις κετώνες, που σε παρατεταμένη νηστεία δεν συνεισφέρουν με το καθόλου ευκαταφρόνητο 20-30% της ενέργειας. Δύο όροι που έχουν μεγάλη σημασία και που τους ανέφερε προηγουμένως ο μιλητής είναι ο μεταβολικός φαινότυπος και η μεταβολική ευελιξία. Μεταβολικός φαινότυπος είναι η προτίμηση που δείχνει το μυοκάρδιο προς ένα ενεργειακό υπόστρωμα αναλόγως του περιβάλλοντος, αναλόγως του μεταβολικού περιβάλλοντος, της αιμοδυναμικής κατάστασης, της συνότροπης ικανότητας, ενώ η ευελιξία είναι η ικανότητά του να στρέφεται στο κατάλληλο υπόστρωμα αναλόγως της διαθεσιμότητας που υπάρχει και πάλι του ορμονικού υποβάθρου, του έργου που έχει να επιτελέσει και του επίπεδου ιστικής αιμάτωσης, αν υπάρχει δηλαδή ισχυμία ή όχι. Στην καρδιακή ανεπάρκεια τώρα τι γίνεται, πώς μεταβάλλεται αυτή η φυσιολογική διαδικασία. Αν χωρίσουμε την παραγωγή της ενέργειας μέσα στο μυοκάρδιο σε τρία στάδια, το πρώτο στάδιο είναι η κατανάλωση των ενεργειακών υποστρωμάτων, όποιο και αν χρησιμοποιηθεί. Φαίνεται λοιπόν, και αυτό είναι αρκετά τελευταία γνώση, ότι σε προχωρημένα στάδια καρδιακής ανεπάρκειας μειώνεται η οξείδωση των ελεύθερων λιπαρών οξέων. Και έχει βρεθεί ότι υπάρχει επαγωγική μείωση των ενζήμων τα οποία συμμετέχουν στην οξείδωση των ελεύθερων λιπαρών οξέων. Όπως και στη β' οξείδωση και στην δραστηριότητα της CPT1 που είναι το ένζημο, η παλμίτιλο τρανσφεράση της καρνιτίνης που βάζει τα ελεύθερα λιπαρά οξέα μέσα στο μυτοχόνδριο. Συγγνώμη εδώ. Εδώ είμαστε. Παράλληλα, φαίνεται ότι και η πρόσληψη και οξείδωση της γλυκόζης μειώνεται, αλλά σαφώς σε μικρότερο βαθμό από ότι αυτή των ελεύθερων λιπαρών οξέων. Έτσι, στην καρδιακή ανεπάρκεια, το κύτταρο, το μυτοχόνδριο, το μυοκαρδιακό κύτταρο προτιμάει να καίει γλυκόζη παρά ελεύθερα λιπαρά οξέα. Ενισχύεται επίσης η γλυκόλυση. Και αυτό συμβαίνει γιατί η οξείδωση γλυκόζης έχει μικρότερες απαιτήσεις οξυγόνου. Στο επόμενο στάδιο, την παραγωγή δηλαδή ενέργειας και την οξυδωτική φωσφοριλίωση, και εδώ φαίνεται ότι υπάρχει διαταραχή. Υπάρχουν δομικές διαταραχές των μυτοχονδρίων, υπάρχει μειωμένη δραστηριότητα της αλυσίδας μεταφοράς ηλεκτρονίων και της συνθετάσης του ATP και αυξημένη δραστηριότητα των UCP, των πρωτεϊνών, των uncoupling proteins, των αποσυζευτικών πρωτεϊνών. Και εν τέλει υπάρχει μείωση της κατανάλωσης οξυγόνου και της παραγωγής ενέργειας. Και υπάρχει διαταραχή και στο τρίτο στάδιο, στη μεταφορά δηλαδή και χρησιμοποίηση του ATP. Υπάρχει έλλειψη κρεατίνης και φωσφοκρεατίνης στο καρδιακό κύτταρο πρώιμα, όχι μόνο σε προχωρημένα στάδια καρδιακής ανεπάρκειας, και μείωση της μεταφοράς και παράδοσης ενέργειας στα μυοεινίδια. Όλα αυτά έχουν οδηγήσει στον χαρακτηρισμό της ανεπαρκούσας καρδιάς ως μιας μηχανής η οποία έχει μείνει από καύσιμα. Υπάρχει προσφορά ενδεχομένως καυσίμων, μέσα όμως το μυοκαρδιακό κύτταρο είναι ελλειμματικό σε καύσιμο. Οι μεταβολές τώρα στην ενεργειακή διαχείριση του μυοκαρδίου φαίνεται ότι παίζουν και αυτές σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση και εξέλιξη της καρδιακής ανεπάρκειας, κάτι που έχει οδηγήσει στη διατύπωση του όρου μεταβολική αναδιαμόρφωση, αναδιάδια μου, τι έχω γράψει εκεί. Κάθε παρέμβαση που εξοικονομεί καύσιμα για τον καρδιακό μη έχει αποδεδειγμένα ωφέλιμη δράση στην καρδιακή ανεπάρκεια, όπως η β' αναστολή και η αναστολή του συστήματος του άξονα ρενίνης αγκιοτενσίνης. Και συζητείται ότι παρεμβάσεις στον καρδιακό μεταβολισμό αυτό καθ' αυτόν μπορεί να αποτελούν μια νέα προσέγγιση στην θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας. Πώς χρησιμοποιούνται οι κετώνες από το μυοκάρδιο στην καρδιακή ανεπάρκεια? Αυτό που ξέρουμε είναι ότι στη σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια, καταρχήν να σημειώσω ότι δεν υπάρχουν πολλές μελέτες, υπάρχουν λίγες μελέτες σχετικές. Και κάποιες είναι πολύ πρόσφατες, κάποιες είναι πολύ παλιές, που δείχνουν ότι υπάρχει μια πρόσφατη αναζωπήρωση του ενδιαφέροντος. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει μια στροφή του μυοκαρδίου προς τη χρήση των κετονικών σωμάτων, στη σοβαρή, στη βαριά καρδιακή ανεπάρκεια. Μείωση λοιπόν της χρήσης των ελεύθερων λιπαρών οξέων, αύξηση, κάτι που οφείλεται σε μείωση της χρήσης των ελεύθερων λιπαρών οξέων, στην αύξηση της παραγωγής των κετονικών σωμάτων. Θυμηθείτε ότι στη βαριά καρδιακή ανεπάρκεια μπορεί να έχουμε καρδιακή καχεξία
και άρα αύξηση των κετονών ούτως ή άλλως, υπάρχει και αντίσταση στην ινσουλίνη, και επαγωγή των ενζήμων διάσπασης των κετονικών σωμάτων. Εδώ βλέπετε από μια πολύ πρόσφατη μελέτη, το 2016 από το Circulation, που δείχνει ότι στη διαδικασία παραγωγής ενέργειας από το υδρόξυβουτυρικό, από το β' υδρόξυβουτυρικό που βλέπετε φτάνει σε ακέτυλο συνένζυμο α, που μπαίνει τελικά στον κύκλο του Krebs, στη διαδικασία αυτή, σε ποντικούς είναι η συγκεκριμένη μελέτη, έχουν βρει αύξηση κάποιων μεταβολητών που σχετίζονται με αυξημένη δραστηριότητα αυτής της μεταβολικής οδού. Και βλέπετε εδώ κάτω πώς αυξάνονται αυτές οι υδρόξυκαρνιτίνες και το ηλεκτρικό οξύ, που θεωρείται ότι τα βρίσκουμε αυξημένα όταν υπερλειτουργεί η διάσπαση των κετονικών σωμάτων. Αυτό που έχει επίσης σημασία είναι ότι αυτό το βρήκανε μόνο στα ποντίκια που είχαν καρδιακή ανεπάρκεια σοβαρή και όχι σε αυτά που είχαν απλώς υπερτροφία του μυοκαρδίου. Άρα είναι κάτι που παρατηρείται όψιμα. Και στην ίδια μελέτη εξέτασαν και τα γονίδια που σχετίζονται με την μεταβολική αυτή οδό της διάσπασης των κετονών και είδαν ότι τα γονίδια αυτά είναι αυξημένα, όπως το BDH επάνω δεξιά. Είναι αυξημένο λοιπόν, είναι η αφιδρογονάση του β' υδροξυβουτυρικού, είναι αυξημένη η δραστηριότητα του ενζήμου που οδηγεί στην παραγωγή του, ενώ τα γονίδια τα οποία προορίζονται να παράγουν ουσίες που συμμετέχουν στην οξείδωση των ελεύθερων λιπαρών οξέων είναι μάλλον κατεσταλμένα. Και υπάρχει μία μόνο μελέτη σε ανθρώπους, το ίδιο τεύχος του Circulation, αν θυμάμαι καλά είναι τον Ιούνιο του 2016, που έδειξε ότι στον ορό των ατόμων με καρδιακή ανεπάρκεια, μιλάμε και εδώ για σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια, είναι αυξημένο το β' υδροξυβουτυρικό, ενώ μέσα στο μυοκάρδιο είναι ελαττωμένο. Γεγονός που τους οδηγεί στο απλό συμπέρασμα ότι αυξάνεται η χρησιμοποίησή του μέσα στο μυοκάρδιο, καθώς όπως θα δούμε και πιο μετά, ελεύθερα πολύ εύκολα διαχέεται το β' υδροξυβουτυρικό μέσα στο καρδιακό κύτταρο. Είδαμε λοιπόν ότι αυτή η στροφή παρατηρείται σε όψιμο στάδιο της καρδιακής ανεπάρκειας. Είναι μια προσαρμοστική απόκριση ώστε να διατηρείται επαρκής η παροχή καυσίμου για την οξυδοτική παραγωγή ATP εν ώψη της μειωμένης οξείδωσης ελεύθερων λιπαρών οξέων που παρατηρείται στην καρδιακή ανεπάρκεια. Την τρίτη πρόταση σας την άφησα ακριβώς διατυπωμένη όπως στο editorial στα αγγλικά. Το αν δηλαδή αυτές οι μεταβολές και η στροφή προς τον κετονικό μεταβολισμό είναι προσαρμοστικός, καλή για την καρδιά ή όχι καλή, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το εξετάσουμε και να το διαπιστώσουμε στο μέλλον. Στο ίδιο τεύχος υπάρχει δεύτερο editorial στο Circulation, στο οποίο αναφέρεται ότι η αποκλειστική χορήγηση κετονικών σωμάτων ως καυσίμων στον καρδιακό μυ προκαλεί καρδιακή δυσλειτουργία. Αυτό είναι σίγουρο. Άμα δώσουμε μόνο κετώνες, δηλαδή, αυτό δεν είναι καλό για την καρδιά. Αν όμως συγχορηγούμε μαζί γλυκόζη, αυτό είναι καλό. Αναστρέφεται το φαινόμενο. Η καρδιά είναι γνωστό ότι εκτίθεται πάντοτε σε περισσότερα από ένα ενεργειακά υποστρώματα. Είναι, όπως είπαμε, πανφάγα. Δεν γνωρίζουμε τι θα συμβεί αν χορηγήσουμε στην καρδιά και μάλιστα στην ανεπαρκούσα καρδιά κετονικά σώματα ως ενισχυτικό καύσιμο. Είναι κάτι που πρέπει να το δούμε στο μέλλον. Έχει προταθεί από διάφορους στο παρελθόν ότι το β' υδροξυβουτυρικό είναι κάτι σαν υπερκαύσιμο και θα ήταν στο παρόν στάδιο τουλάχιστον ρυψοκίνδυνο ωστόσο να προτείνουμε τη χορήγηση κετογόνου δίγετα στην καρδιακή ανεπάρκεια λόγω του ότι αυτό θα στερούσε το μυοκάρδιο σημαντικά από τη γλυκόζη. Οι δύο επόμενες διαφάνειες είναι ίσως οι πιο σημαντικές της ομιλίας. Είναι από μια παλιά μελέτη, βλέπετε το 1995, μη σας ξεγελάει το ιαπωνέζικο όνομα, είναι στην Οξφόρδη η μελέτη, η οποία έδειξε ότι αν χορηγήσει κανείς β' υδροξυβουτυρικό ex vivo σε καρδιές οι οποίες λειτουργούν υπό διάλειμμα σε περιβάλλον γλυκόζης, αυξάνεται η καρδιακή παροχή. Βλέπετε εδώ είναι με τις κετώνες, εδώ είναι μόνο με τη γλυκόζη, αυξάνεται η καρδιακή παροχή, αυξάνεται το υδραυλικό έργο της καρδιάς και παράλληλα μειώνεται η κατανάλωση οξυγόνου. Δηλαδή αυξάνεις το έργο μειώνοντας το οξυγόνο που χρησιμοποιείς, κάτι που οδηγεί σε μεγάλη κατά 30% αύξηση του efficiency, της αποδοτικότητας της καρδιάς. Οι κετώνες λοιπόν είναι ένα καύσιμο που αυξάνει την αποδοτικότητα. Και αν το συγκρίνουμε, αν συγκρίνουμε ως προς την αποδοτικότητα τα διάφορα ενεργειακά υποστρώματα, βλέπουμε ότι, όπως είπε και ο κύριος Ιωαννίδης πριν, το λιπαρό οξύ, το παλμητικό, είναι πολύ αποδοτικό, δίνει πολύ ενέργεια σε σχέση με τα άλλα καύσιμα, αλλά η αποδοτικότητά του, το πόσο οξυγόνο δηλαδή καίει
σε σχέση με τα άλλα ενεργειακά υποστρώματα είναι πολύ χαμηλότερη. Και το β' υδρόξυβουτυρικό λοιπόν έχει καλύτερο πηλίκο ενέργειας προς οξυγόνο σε σχέση με το λιπαρό οξύ και ίδιο με το πυροσταφυλικό. Αποδίδοντας όμως μεγαλύτερη ενέργεια από το πυροσταφυλικό. Κάτι που το κάνει πιο αποδοτικό εν τέλει από όλα τα ενεργειακά υποστρώματα. Και εδώ φαίνεται ότι εάν χορηγήσουμε και πάλι ex vivo στην καρδιά διάφορα μεταβολικά υποστρώματα, εκείνο που πιο εύκολα προσλαμβάνει, το ποσοστό λοιπόν πρόσληψης, είναι το μεγαλύτερο για το β' υδρόξυβουτυρικό σε σχέση με τα ελεύθερα λιπαρά, τη γλυκόζη, το πυροσταφυλικό και τα υπόλοιπα. Ας επαναδιατυπώσουμε λοιπόν την υπόθεση φερανίνη μετά από όλα αυτά που ακούσαμε. Τι μας λέει λοιπόν, ότι καθώς η οξύδωση των κετονικών σωμάτων είναι από ενεργειακής πλευράς πιο τελέσφορη σε σχέση με την οξύδωση των λιπαρών οξέων και της γλυκόζης, η ήπια ή μέτρια κετονεμία που προκαλούν τα SGLT2 αναστολής μπορεί να αποτελεί ευνοϊκό μεταβολικό μέσο για το πάσχον μυοκάρδιο. Τι μας λέει λοιπόν ο Φερανίνη? Μας λέει ότι όταν έχουμε θεραπεία με αναστολής SGLT2, έχουμε αυξημένη προσφορά ελεύθερων λιπαρών οξέων και χαμηλό πηλίκο ινσουλίνης προς γλυκαγόνη. Αυτό πυροδοτεί την παραγωγή β' υδροξυβουτυρικού στο ύπαρ, το οποίο ελεύθερα βγαίνει από το ύπαρ στην κυκλοφορία και εύκολα προσλαμβάνεται από τον καρδιακό μυ. Μέσα στον καρδιακό μυ συμμετέχει στην παραγωγή ενέργειας, στη θέση τουλάχιστον εν μέρη βέβαια της γλυκόζης και των ελεύθερων λιπαρών οξέων, και αποδίδει περισσότερο ATP σε σχέση με το οξυγόνο που καταναλώνει. Και αν σε αυτό βάλει κανείς, αν σε αυτή την εξίσωση βάλει κανείς και τον αυξημένο αιματοκρίτη που έχουμε με τις θεραπείες αυτές, το μοντέλο γίνεται ακόμα περισσότερο αποδοτικό. Φυσικά υπάρχουν πολλά ερωτήματα σε αυτή την υπόθεση. Δεν γνωρίζουμε καταρχήν αν η στροφή του μυοκαρδίου προς τα κετονικά σώματα στη σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια αποτελεί ευνοϊκή ή δυσμενή προσαρμογή. Έχουμε πολύ λίγες μελέτες, ουσιαστικά μία που δείχνουν τη μεγάλη αυτή αποδοτικότητα των κετονικών σωμάτων, κυρίως ex vivo και σε πειραματόζωα. Είναι άγνωστη η επίδραση των κετονών στο ανθρώπινο μυοκάρδιο, με και χωρίς καρδιακή ανεπάρκεια, και ποια θα ήταν η σχέση δόσης απόκρισης, και αυτό δεν το ξέρουμε. Είναι άγνωστη η συγκέντρωση των κετονών που επιτυχάνεται σε πιο χρόνια θεραπεία με SGLT2 από αυτή που είδαμε. Είναι άγνωστη η επίδραση που θα είχαν άλλα αντιδιαβητικά φάρμακα και παρά τον ενθουσιασμό για συνολικές ευνοϊκές επιδράσεις των κετονών και της κετογόνου δίαιτας, το θέμα είναι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο. Και θα κλείσω απαντώντας το πρώτο μου quiz, τι κοινό μπορεί να έχει η επιληψία και η καρδιακή ανεπάρκεια. Το κοινό βρίσκεται σε κάτι που δεν το ήξερα καθόλου. Κετογόνες δίαιτες χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία, έχουν αποδεδειγμένα καλό αποτέλεσμα για τη θεραπεία της ανθεκτικής στα φάρμακα επιληψίας, ειδικά στα παιδιά. Και αυτό που λένε είναι ότι στην επιληψία υπάρχει διαταραχή της παραγωγής ενέργειας στο επίπεδο των μυτοχονδρίων, στην επιληπτογόνο ζώνη, και ότι οι κετογόνες δίαιτες βοηθούν μέσω της αποδοτικότητας στην παραγωγή του οξυγόνου μέσα στα μυτοχόντρια, όπου ενεργοποιείται η παραγωγή του ATP με πιο αποδοτικό τρόπο και βοηθάει στη σταθεροποίηση των μυτοχονδριακών μεμβρανών και εν τέλει στη μείωση των σπασμών. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.